Καλώς ήλθες στα πώς και τα γιατί της άλγεβρας α λυκείου. Άσκηση 1. Πάνω στις εξισώσεις χ στην ι ίσο με το α. Να λύσετε τις εξισώσεις. Πρώτο ερώτημα. Καλά μου παιδιά. Χ στην τρίτη μείον 125 στο 0. Και τα δεύτερα δεν ήταν τα ίδια πάλι. Λοιπόν, πάω και γράφω. Προσέξτε. Χ στην τρίτη μείον 125 ίσο με το 0. Θα τα πούμε τόσο απλά εδώ, γιατί το χ στην τρίτη ίσον με 125 δέχεται μία λύση. Και ο λόγος είναι πολύ απλός, παιδιά. Είναι ότι το χ είναι υψωμένο εις την τρίτη δύναμη, εδώ πάνω, κατά συνέπεια τι, διατηρεί το πρόσημο, δηλαδή όταν εσύ έχεις ένα αριθμό υψωμένο στην τρίτη, το πρόσημο θα είναι το πρόσημο του χ, και από την άλλη, για να βρω αν θέλετε τον αριθμό που κάνει στην τρίτη 125, θα πρέπει να πάω σε ρίζες. Λοιπόν, όπως θα πάμε με λίγα λόγια, τι θα έχουμε? Θα έχουμε τη λύση μας να είναι η χ, να είναι η ρίζα τρίτης τάξης του 125 και φυσικά μπροστά με ένα συν, θετικό. Τόσο απλά. Λοιπόν, το 125 τώρα είναι κάποιος αριθμός που να μου υψώνεται σε κάποια τρίτη δύναμη και να βγάζει τόσο. Εμείς ξέρουμε το 5 στο τετράγωνο μας κάνει 25 και το 5 ή στην τρίτη τι θα είναι? 5 φορές το 25 θα μας κάνει 125. Έτσι λοιπόν, η απάντησή μας εδώ, σε αυτή την πρώτη, αν θέλετε, εξίσωση είναι η τιμή χ ίσον με 5. Πάμε τώρα στη δεύτερη. Η δεύτερη λέει χ στην πέμπτη μείον 243 με το 0. Και να το δούμε εδώ πέρα τα 200. Η δεύτερη λέει χ στην πέμπτη. Άρα αυτό θα ισούται με 243. Με το μάτι ελέγχω αν έχω λύσει. Και πράγματι έχω, ξέρετε γιατί? Εδώ ο αριθμός είναι θετικός. Υψώνω ένα αριθμό σε μια περιττή δύναμη. Οπότε ό,τι θα υψώσω θετικό θα μου βγάλει θετικό. Αρνητικό θα μου βγάλει αρνητικό. Οπότε αναγκαστικά η λύση μου θα είναι μια θετική και θα είναι η χ ίσον συν ρίζα τη πέμπτη τάξη του 243. Και ο λόγος, είπαμε, γιατί υψώνοντας αυτή τη ρίζα γυρίζουμε ανάποδα και πάμε στη δύναμη. Και για να σας εντυπωθεί, επαναλαμβάνω ότι οι ρίζες είναι δυνάμεις ρητές, κλάσματα. Το 243 τώρα πώς θα γραφτεί? Οπότε 3 εις την πέμπτη θα ισούνται με 3 εις το τετράγωνο, το κάνω έτσι, επί 3 εις την τρίτη, δηλαδή θα είναι 9 επί πόσο, 27. Και αν τα πολλαπλασιάσω, 7, 9, 63, 2, 7, 14, 18 και 6, 24. Άρα διαπιστώνουμε ότι η πέμπτης τάξης ρίζα του 243 θα είναι πιο ο αριθμός 3. Γιατί ο αριθμός 3, εάν υψωθεί στην πέμπτη, μου δίνει το 243. Και η τρίτη, παιδιά, τώρα εξίσωση, χ εις την εβδόμη ίσο με το 1. Επαναλαμβάνω, βλέπω δεξιά το 1, είναι θετικός. Εδώ έχω περιττή δύναμη, άρα η λύση μου σίγουρα είναι θετικός και θα είναι τι, η 7η τάξη ρίζα του 1. Φυσικά το 1 ξέρουμε ότι όποια δύναμη και να πάρουμε, αν το πάρουμε παραμένει 1. Άρα η λύση εδώ είναι το χ ίσο με το 1. Κλείνοντας, παιδιά, θα πω το εξής. Σε αυτές τις εξισώσεις πάντα θα βλέπω τι αριθμό θέλω να βάλω εδώ για να μπορέσω να ικανοποιήσω αυτό που θα ισχύει ισότητα. Οπότε εδώ πρέπει να βάλω αριθμό θετικό, το ίδιο και εδώ θετικό, το ίδιο και εδώ θετικό.
και όλα τα άλλα κυλάνε. Έτσι λοιπόν, συνεχίζουμε στις επόμενες ασκήσεις με τα απόσχετα γιατί σε ομορφιές και χάρες.